με τον κυρίαρχο τώρα. Να αρχίσουμε με, με μια παρατήρηση για την οικονομία και τα όσα είπαμε. Ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης είναι μαζί μας, συντονιστής οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή είδαμε τώρα και τα στοιχεία και του ΕΝΦΙΑ και όλα τα οικονομικά. Είναι και ο τομέας σας. Είναι δίκαιο αυτό το μοίρασμα που γίνεται τώρα? Είναι δίκαιο το ότι θα αυξηθούν σε λαϊκές περιοχές έστω και κατά 20 ευρώ το χρόνο οι τιμές του ΕΝΦΙΑ, ή σε άλλες πιο ακριβές, πιο προνομιούχες, θα δούμε ακόμη και μειώσεις? Με σαφήνεια άδικο είναι το φορολογικό μας σύστημα και πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές για να γίνει δίκαιο, αναλογικό και να ανταποκρίνεται στην επιταγή του συντάγματος. Αυτό κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνήσει. Αλλά έχουμε να διαχειριστούμε μία κρίση που κληρονομήσαμε από προηγούμενες κυβερνήσεις. Στα πλαίσια αυτής της διαχείρισης κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έχουν γίνει ήδη αρχικές παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ, θα γίνουν και άλλες, ώστε ο φόρος να γίνει πιο δίκαιος και πιο αναλογικός. Και νομίζω τα όσα έχουν εξαγγελθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα δούμε και τις διατάξεις, σε αυτή την κατεύθυνση είναι. Γιατί δεν το κάνουμε πιο γρήγορα, κύριε Αλεξιάδη? Γιατί περιμένουμε πάντα στο παραπέντε, ίσως και στο και πέντε, και να ευνηδιάσουμε κιόλας και την αγορά και τους ανθρώπους που είναι να φορολογηθούν? Δεν ευνηδιάζουμε κανέναν, διότι ούτως ή άλλως αυτό είναι μια διαδικασία που έχει εξαγγελθεί εδώ και τόσο καιρό. Αυτό δηλαδή το να προσδιοριστούν οι νέες εμπορικές αξίες και να υπάρχει μια ταύτιση εμπορικών αντικειμενικών, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και επιτέλους γίνεται και προχωράμε. Και είναι πολύ λογικό να θέλουμε να μεταφέρουμε, ποτέ δεν το έχουμε κρύψει αυτό, το φορολογικό βάρος από τη χαμηλή και μεσαία περιουσία στην υψηλή και στην πολύ υψηλή. Θα υπάρχει πολιτικό κόστος αν ανέβουν οι λαϊκές ενοικίες στο θέμα των αντικειμενικών αξιών, άρα θα έχουμε και επίδραση σε άλλους φόρους όπως ο ΕΝΦΙΑ και άλλες? Η εκτίμησή μας είναι ότι το 15% των φορολογούμενων που θα δουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ, διότι όπως υπόθηκε το 67% θα δουν το ίδιο και το 18% θα δουν μειωμένο. Το 15% αυτό δεν θα είναι κυρίως σε λαϊκές συνοικίες, θα είναι σε περιοχές όπου οι εμπορικές αξίες είναι πολύ πιο υψηλές από τις αντικειμενικές. Μια κουβέντα μόνο και κλείνω. Βεβαίως θα υπάρχουν και σε κάποιες περιοχές, διότι όταν έχεις περιοχές που η αντικειμενική αξία είναι στα 600 και 700 και 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αυτό είναι πάρα πολύ χαμηλό και έπρεπε να ανέβει εκεί. Κύριε Βλάση,